σεισμικός. Είναι ο σεισμός έτσι. Θέλω ενισχύσια τον FTP ο άτομα. It was sort of banging, there was shaking. It felt like we were in a hurricane. Πήγαμε στους δρόμους, πανικόβλητοι. Φτάσαμε από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Έχουμε τρομοκρατηθεί πάρα πολύ. Εδώ απάνω γέρει θάλασσα. Ο Βασίλης Ηλίευ την ώρα του σεισμού βρισκόταν στο πόστο του. Υπάλληλος του Bar White Corner ήταν όρθιος στην πόρτα της εισόδου, ακριβώς κάτω από το σημείο που έπεσε η οροφή του γωνιακού κτηρίου, καταπλακώνοντας τους θαμώνες που κάθονταν έξω. Κι όμως τον έσωσε ο ίδιος ο σεισμός, θα πει στον Αντένα. Εξαιτίας της δυνατής δόνησης, θυμάται να παραπατάει κάποια βήματα στα αριστερά του και να γλιτώνει έτσι από τον πέτρινο όγκο της οροφής που προσγειώθηκε ακριβώς δίπλα του. Πάρα πολύ δυνατός. Έπεσα κάτω. Και όταν σηκώθηκα έκανα ένα βήμα, δύο βήματα αριστερά. Εάν δεν έκανα δύο βήματα αριστερά θα έπεφτε πάνω βασικά και ίσως θα είχαμε και εγώ τη ζωή μου. Μέσα στο χαμό ζήσαν και τα φώτα, ούρλιαζαν όλοι, τρέχαν όλοι, δεν πολύ κατάλαβα ακριβώς κάθε σοκ. Εκεί καταπλακώθηκαν και οι δύο τουρίστες από Τουρκία και Σουηδία, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους σε εκείνο το σημείο. Ναι. Τον ένα τον ήξερα γιατί ήταν πελάτη στο μαγαζί, ερχόταν συχνά. Πολλοί εργαζόμενοι και θαμώνες του μπαρ, λίγα λεπτά μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, έστελαν μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα για να ενημερώσουν φίλους και συγγενείς ότι βγήκαν από τα συντρίμια ζωντανοί. Είμαι καλά, σοκαρισμένος αλλά καλά. Ήρθε και αυτό όμως και μας αποτελείωσε. Γλιτώσαμε οι περισσότεροι σαν από θαύμα. Η Μαρία εργαζόταν μέσα στο μπαρ, σώθηκε από θαύμα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έβγαλε ζωντανή από εκεί μέσα. Θα γράψει το προφίλ της τραυματισμένη μόνο ελαφρά στο πόδι. Τραγική φιγούρα ο πατέρας της που βρισκόταν απ' έξω και είδε το κτίριο να καταραίει και τα συντρίμια να θάβουν το παιδί του. Συγκινημένος ακόμη, περιγράφει τα όσα έζησε. Γλίτωσε η κόρη μου και εμένα τελευταία στιγμή, Μαρία. Την τελευταία ακριβώς στιγμή. Ένας πόλεμος ήταν. Να πέφτει το κτίριο, να φωνάζουν βοήθεια. Νεκροί, προσπαθήσαν όλος ο κόσμος να βοηθήσει. Και θυμάμαι εκεί που δώσαν μια τρέχη. Ο Νίκος Καραγιαννάκης ήταν ο πρώτος που έδωσε βοήθεια στον άτυχο νέο, ο οποίος έχασε τα πόδια του όταν μεταλλικό δοκάρι της οροφής έπεσε πάνω του. Τα όσα περιγράφει από εκείνες τις στιγμές συγκλονίζουν. Αυτό το παιδί πέδειξε δύναμη βλέποντας να χάνει τα πόδια του, είχε τις αισθήσεις του, δεν μιλάγε, είχε πάθει σόκο άνθρωπος, έβλεπε μόνο τα πόδια του και άνοιγε τα χέρια του, δηλαδή ότι τι έπαθα. Αυτός εδώ στις καρέκλες και όπως έφυγε από πάνω το ντουβάρι και ένα δοκάρι με σίδερο, βρήκε πάνω από το γόνατο να σκεφτείτε ότι το έχει κόψει το πόδι. Τα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά τους και με ζωντανές μεταδόσεις τουρίστες που βρίσκονται για διακοπές στο νησί περιγράφουν το τι βίωσαν. Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που ένιωσαν τις δονήσεις ενός σεισμού. We didn't for a moment know where we were and what was happening, and as we both jumped out of bed, the floor was still shaking violently to the point where I had to cling onto the wall, and then it stopped. Everybody sort of like gravitated outside into the corridors and there was people screaming, quite a bit of commotion going on. Nobody seemed to know what was happening until somebody said, oh, it's an earthquake, it's an earthquake. Έπεσε ένα κτίριο ακριβώς δίπλα από το δικό μαγαζί. Με το που κατέβησε αυτό άρχισαν όλοι οι τουρίστες και φωνάζαν και τρέχαν προς τα κάτω για να φύγουν, να βγουν έξω. Με το που βγαίνουν έξω, είσαι παλήρια. Εκεί έγινε ο χαμός.
Γιατί ο κόσμος είχε πονικοβιωθεί, δεν ήξερε προς τα πού να πάει. Όλη η οικογένεια του ιδιοκτήτη του μπαρ, γνωστού επιχειρηματία στο νησί, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Το κτίριο, παρότι καλοσυντηρημένο, είχε χτυπηθεί και από το σεισμό του 1933. Ο διοκτήτης είναι φίλος μας, είναι οικογενειακός φίλος μας, δεν μιλιέται. Δεν υπάρχει κεφάλι στον τοίχο γιατί πιστεύει ότι έχει πάρει ανθρώπινες ζωές. Το κτίριο είχε προλάβει το σεισμό του 1933, ήταν καλοσυντηρημένο το κτίριο, αλλά δεν είχε να κάνει αυτό ο σεισμός, ήταν δύο σεισμοί μέσα σε ένα λεπτό. Σκηνές πανικού στην Αλικαρνασσό. Μια παρέα γιορτάζει τα γενέθλια γνωστής ηθοποιού. Όλοι είναι χαρούμενοι και ανυποψίαστοι όταν ξαφνικά η γη αρχίζει να σύεται. Τα νερά από τη θάλασσα έχουν φτάσει μέχρι τα πόδια των καλεσμένων. Έντρομοι οι άνθρωποι τρέχουν για να σωθούν, ενώ τα κύματα ύψους 1,5 μέτρων έρχονται κατά πάνω τους και παρασύρουν τα πάντα, ακόμη και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τι έζησαν. Önce bir deprem oldu, ardından tabii suyun patlamasıyla beraber tsunami olayı oluyor. Tsunami geldi buraya böyle, vurdu, ben yattım, baktınız. Στιγμές χαράς που μετατράπηκαν σε εφιάλτη. Δύο τραγουδιστές κάνουν το show τους, χορεύοντας την πίστα μέσα σε μπαρ της Αλικαρνασσού, όταν ξαφνικά χτυπά ο εγκέλαδος. Deprem oluyor. Deprem. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Ο ισχυρός σεισμός της ΚΟΑ έγινε ιδιαίτερα αισθητός μέχρι και τη Σμύρνη. Δείτε πώς μπήκε το νερό σαν ορμητικό σχήμαρος μέσα στους χώρους αυτού του ξενοδοχείου. Evet, burası Bodrum Gümbe şu anda. Su seviyesi yükselmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu anda tsunami oluyor. Tsunami değil aslında. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται άνθρωποι που βγαίνουν τρέχοντας από τη ρεσεψιόν αναζητώντας τη σωτηρία. Στη Μαρμαρίδα πλοία και σκάφη έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο από τη δύναμη των κυμάτων. Αυτές οι εικόνες είναι από κατάστημα τουριστικών ειδών. Με το ξύπνημα του εγκέλαδου τα πράγματα πέφτουν στο πάτωμα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Το ίδιο σκηνικό και στα νοσοκομεία. Γιατροί, νοσοκόμοι αλλά και ασθενείς τρέχουν να βγουν από το κτίριο. Μια οικογένεια κρύβεται κάτω από ένα γραφείο για να σωθεί. Παρακαλούν, κλαίγοντας, να βγουν ζωντανοί από αυτή την περιπέτεια. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τα πράγματα πώς έχουν. Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει γύρω στους 250 μετασεισμούς. Όχι μικρός αριθμός. Οι 100 από αυτούς είναι μεγαλύτερα από τα 3 ρίχτερ. Και οι 25 από αυτούς είναι μεγαλύτερα από τα 4 ρίχτερ. Αυτό είναι ένα παράγοντας. Σας θυμίζω ότι έγινε στη Λέσβο, τότε που μας κυνηγάει και ο εισαγγελέας με ευκαιρία. Ναι. Στη Λέσβο είχαμε το αντίστοιχο φαινόμενο, αλλά δεν είχαμε καθόλου μετασεισμούς. Μετά από 3 μέρες είχαμε ένα μετασεισμό 5,1. Επίσης, το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε σήμερα, αξίζει τον κόπο να το δείξουμε αυτό στους τηλεθεατές. Είναι πολύ σημαντικό να το δείξουμε αυτό. Πιστεύω θα το πιάσει η κάμερα. Βλέπετε, είναι αυτό το κόκκινο, αυτή η κόκκινη γραμμή που ξεκινάει από τον κόλπο της Αλικαρνασσού και φτάνει μέχρι ανατολικά της ΚΟ. Αυτό το ρήγμα λοιπόν ενεργοποιήθηκε και εδώ πέρα ήταν ο κυρίος σεισμός. Υπάρχει και νότια του νησιού ένα άλλο ρήγμα. Αυτό το ρήγμα στο παρελθόν έχει δώσει γεγονότα της τάξης του 6,8. Πολλά τέτοια γεγονότα. Δεν έχουμε καμία εικόνα, δεν έχουμε δει τίποτα ότι έχει ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα. Και εύχομαι να μην ενεργοποιηθεί. Άρα λοιπόν όλη η ενέργεια. Η κρίσιμη ερώτηση που πρέπει να πέσει στο τραπέζι, κύριε Τσελέντη, και αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι δεν μπορείτε να την απαντήσετε με σαφήνεια αυτή τη στιγμή. Θα την απαντήσω. Είναι αν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα που είναι στην οριογραμμή, στην ακτογραμμή της ΚΟ αυτή την ώρα.
Ακούστε κάτι. Εγώ θα το μιλήσω ξεκάθαρα. Το ρήγμα εδώ κάτω αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί και δεν ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθεί και πιστεύω να μην ενεργοποιηθεί. Έχει ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα εδώ πέρα. Η εκτίμηση δικιά μου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγάλο μέγεθος του 6,6 έχει εξαντλήσει από ό,τι φαίνεται το δυναμικό αυτού του ρήγματος, ναι, και απετέρου το γεγονός της μεγάλης πλούσιας μετασυσμικής ακολουθίας, με κάνει να πιστεύω ότι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Αλλά, εδώ έχει ένα αλλά. Τις επόμενες εβδομάδες, ημέρες, δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε πολύ ισχυρούς μετασυσμούς. Και ξέρετε μπορεί κάτι, να ένας... Πού, κύριε Τσελέντη? Μπορεί να φτάσουν και το 6. Και το 6. Ελπίζω πάλι δεν με ακούει, εισαγγελέα. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Διότι ένα σεισμό τη τάξη του 6,6 έχει εν δυνάμει δυναμικότητα να δώσει μετασυσμό ακόμα και 6,2 και 6,3. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο. Εύχομαι να έχουμε πολλού 5,5. Γιατί ξέρετε κάτι, ο ήδη λαβωμένο ιστό τη πόλη, αν υποστεί επαναλαμβανόμενε φορτήσει με μεγάλα μεγέθη, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτο και θα έχουμε και άλλε επιπτώσει. Για τα δεδομένα του σεισμού, για το εστιακό του βάθο. Η πρώτη εικόνα είναι ότι η ΚΟΣ άντεξε, κύριε Τσελέντη, ότι οι ζημιές είναι συγκριτικά μικρές σε σχέση με αυτό που έζησαν οι άνθρωποι εκεί, έτσι. Ακριβώς, άντεξε η ΚΟΣ και μάλιστα άντεξε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το οφείλεται κυρίως στους μηχανικούς μας, το ξέρουμε αυτό. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σε αυτή τη χώρα τα παλιά κτίρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο καλούς σεισμικούς κανονισμούς και να κάνουμε, στον παλιό υπολογιστικό μικρό στα παλιά κτίρια δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να λαμβάνουμε κάποια στιγμιότητα μέτρα. Παράδειγμα, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ποιος έδωσε αυτή την άδεια σε αυτό το μπαρ ερείπιο, μπαρ φέρετρο, να μπουν ανθρώποι εκεί μέσα και να διασκεδάζουν? Νέα παιδιά, τουρίστες. Ποιος την έδωσε? Ξέρετε κάτι, τέτοια μπαρ υπάρχουν πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά. Τα οποία με την νοοτροπία της απαχτής ανοίγουν κάποιους μήνες, συσσωρεύουν τον κόσμο μέσα, τους πουλάνε μπόμπες και κινδυνεύει ο κόσμος από σεισμούς. Αυτά μετά κοιτάξουμε. Γιατί σε αυτά φταίνονται οι τοπικοί δήμοι. Οι δήμοι λοιπόν αυτοί πρέπει να ελεγχθούν γιατί δίνουν άδειες σε τέτοια μπαρ παγίδες. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμως, είδαμε και μια σύγχρονη πολυκατοικία μετά τον αντισεισμικό κανονισμό να κόβεται στην ουσία οι κολόνες της, να κόβονται οι κολόνες της. Και εδώ νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση και στο παρελθόν, στην οποία έχετε συμμετάσχει και εσείς για τις περίφημες πιλωτές και τις κολόνες της πολυκατοικίας. Ακριβώς. Ειδικά ο κύριος Καρίδης. Ο καθηγητής κύριος Καρίδης το έχει πει εκτενώς αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα το θέμα των πιλωτών και πολύ επικίνδυνο θέμα. Τώρα, είχαμε και ένα τσουνάμι, όπως ξέρετε. Το τσουνάμι αυτό είχε, το μετρήσαμε, γιατί εμείς εδώ στο γεωδυναμικό φιλοξενούμε και το Εθνικό Κέντρο Πρόγνωσης και Πρόληψης Τσουνάμι, ναι, το οποίο και αυτοί έχουν την δύναμη διευθυντής, και μετρήσαμε γύρω στα 70 εκατοστά πλάτος. Κοιτάξτε τώρα κάτι, δεν έχει καμία σχέση ο κυματισμός με το τσουνάμι. 70 εκατοστά κύμα δεν είναι τίποτα, κάνεις και το σέρφι σου άρετα. 70 εκατοστά όμως τσουνάμι είναι σαν να έχεις μια μάζα νερού 70 εκατοστά να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Φανταστείτε λοιπόν το καλοκαίρι σε μια παραλία να έχουμε μερικά πιτσιρίκια και να κολυμπάνε και να πέσει αυτή η μάζα πάνω τους. Ευτυχώς δεν έτυχε να γίνει την ώρα που ήταν παιδιά στην παραλία. Άρα λοιπόν και ο κίνδυνος από τσουνάμι πρέπει να τον λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας. Δεν λέω πως κινδυνεύουμε, αλλά καλύτερα να τον έχουμε υπόψη μας. Και στο ερώτημα τώρα, αν είναι αναμενόμενοι μετασυσμοί, μπορεί να μας κάνουν τσουνάμι και να μην κολυμπάει ο κόσμος? Όχι, ο κόσμος να κολυμπάει, απλώς να ξέρει ότι αν βλέπει τη θάλασσα των νερών να τραβιέται, ας πηγαίνει λίγο προς τα μέσα. Μάλιστα.